Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει και στην παρατριχόνια περιοχή η ασθένεια των πλατάνων που απειλεί να τα αφανίσει. Το μεταχρωματικό έλκος προσβάλλει αποκλειστικά αυτά τα εμβληματικά αιωνόβια δέντρα και έχει μολύνει δεκάδες σε πολλές περιοχές του νομού. Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο πλέον και σε περιοχές της Παραβόλας και άλλες πέριξ της Τριχονίδας, όπου πολλά πλατάνια έχουν νεκρώσει. Ο Μίκητας αυτός πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2003 και από τότε ευθύνεται για το θάνατο πολλών δέντρων. Τα δέντρα που φέρουν το Μίκητα είναι καταδικασμένα και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αυστηροποιηθούν τα μέτρα πρόληψης από μέρους του δασαρχείου. Απαγορεύεται να κοπούν τα νεκρά δέντρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του Μίκητα με το πριονίδι. Μία λύση θα ήταν η καύση, ωστόσο αυτή είναι εφικτή μόνο με την επιτόπου συνδρομή της πυροσβεστικής. Τα πλατάνια είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της ελληνικής φύσης και με το εμβληματικό κάλος ομορφαίνουν πολλές περιοχές του νομού και της Τριχονίδας. Ο φορέας διαχείρισης διαμεθράσεις μυσολογγιού ακαρανικών ωραίων κατέγραψε ήδη από τον Ιούνιο του 2020 150 περίπου πλατάνια με μεταχρωματικό έλκος στην Τριχονίδα στον άξονα Δογρή Μυρτιά. Τότε στείλαμε έγγραφο του φορέα προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Αγρινίου και το Δασαρχείο Αγρινίου, ελπίζοντας πως θα ανταποκριθούν. Δυστυχώς η μοναδική απάντηση που πήραμε ήταν το Δασαρχείο Αγρινίου, η οποία διαπιστώνει εκτεταμένο πρόβλημα με μεγάλη διασπορά του μεταχρωματικού έλκους και θεωρεί ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει για την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά σε περιοχές εστίασης, παιδικών χαρών κτλ. Να παρέμβει το Δασαρχείο με την ξύρανση των δέντρων, με την κοπή τους και την καύση των πρέμνων, έτσι ώστε πρώτον να μην μεταδοθεί η ασθένεια. Και δεύτερον, μην έχουμε κάποια πτώση του δέντρου που θα διακινδυνεύσει την ασφάλεια των πολιτών. Βέβαια, το μεταχρωματικό έλκος έχει μια μακρά ιστορία, καθώς ήταν Μίκητας που μεταδόθηκε στην Ευρώπη από τη Βόρεια Αμερική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαπλώθηκε έντονα σε Γαλλία και Ιταλία. Στην Ελλάδα, το μεταχρωματικό έλκος μέσω πολλαπλασιαστικού υλικού έχει εμφανιστεί ήδη από το 2003 και στην περιοχή τη δικιά μας έχει εμφανιστεί από το 2017. Επομένως, είναι αναγκαίο να δράσουμε για το φαινόμενο αυτό και για λόγους πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των κατοίκων, αλλά και για λόγους μη μετάδοσης του Μίκητα σε άλλα υγιή δέντρα που θα εξαπλώσουν και θα εντείνουν το πρόβλημα περαιτέρω.